Σειρά κινήτρων για την άμεση επαναλειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερων ξενοδοχείων προσφέρει η κυβέρνηση. Πολλές μονάδες παραμένουν κλειστές, καθώς οι κρατήσεις για τον Μάιο και τον Ιούνιο είναι πολύ περιορισμένες. Όμως, όσο δεν αυξάνεται ο αριθμός των εν λειτουργία ξενοδοχείων, τόσο οι κρατήσεις παραμένουν χαμηλές. Είναι ψυχία αυτά τα πράγματα και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Καταλαβαίνουμε ότι και η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πηγάδι χωρίς πάτο. Αλλά και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν και η φετινή χρονιά δεν φαίνεται να είναι κάτι καλύτερο από πέρσι. Είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και είναι κάποια ξενοδοχεία που για δεύτερη χρονιά δεν θα ανοίξουν φέτος. Τα κίνητρα προβλέπουν την παράταση έως τον Ιούνιο των αναστολών συμβάσεων και έως τον Σεπτέμβριο του προγράμματος συνεργασία που καλύπτει τις εργοδοτικές εισφορές. Επίσης, οι εποχικά εργαζόμενοι μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θα μπορούν να ενταχθούν από την 1η Ιουνίου μέχρι και 6 μήνες από την πρόσληψή τους σε πρόγραμμα που θα καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και θα επιδοτεί τον καθαρό μισθό με 200 ευρώ. Τι θα κάνουν οι Γερμανοί, τι θα κάνουν οι Ρώσοι, τι θα κάνουν οι Εγγλέζοι. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν από τους tour operators, δεν έχουν πληρωθεί για τα περσινά. Πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια στη Δυτική Ελλάδα είναι λιγότερο το πρόβλημα. Αλλά η Δυτική Αχαΐα το έχει το πρόβλημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα κρίνει την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης είναι ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού. Στη χώρα μας οι εμβολιασμοί τρέχουν τόσο με την επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία που περιλαμβάνει τον καθολικό εμβολιασμό των κατοίκων στα 19 νησιά όσο και στην υπηρετική Ελλάδα, με στόχο σύντομα η χώρα μας να γίνει ασφαλής προορισμός για τους τουρίστες ώστε να τρέξουν να την επισκεφτούν.